Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σίγουρο ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει τη συγκεκριμένη σύμβαση και το λέμε εκ των προτέρων γιατί μέχρι τώρα και οι τρεις προηγούμενοι εισηγητές και ειδικοί αγορητές ήταν ένθερμα υποστηριχτές του συγκεκριμένου έργου και της συγκεκριμένης σύμβασης. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα η οποία είναι στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή, Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, είναι βεβαίως η όξυνση των ανταγωνισμών. Ανάμεσα από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, και από την άλλη μεριά απέναντι στη Ρωσία, και κατά κύριο λόγο για τα ζητήματα της στρατιωτικής της παρουσίας της Ρωσίας στην περιοχή, αλλά και τις πηγές ελέγχου των ενεργειακών πηγών αλλά και των ενεργειακών διαδρομών, ενασφαλώς βεβαίως και με την Κίνα στα πλαίσια του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Κίνα για το δρόμο του μεταξιού. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια αποφασιστική ισχυροποίηση της παρουσίας των Αμερικανατικών στην περιοχή μας. Μια παρουσία η οποία δραστηριοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες με προσχήματα, διάφορα προσχήματα, είτε την πάταξη της τρομοκρατίας, είτε με αφορμή τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, για να επιβάλλει de facto την ισχυροποίηση των Αμερικάνων και των Ανατολικών στην ευρύτερη περιοχή. Με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η παρουσία πέρασε σε ένα ανώτερο επίπεδο, ακόμη πιο ουσιαστικό. Και από αυτή την άποψη είχαμε τη Συμφωνία για τη Βόρεια Μακεδονία, μια Αμερικανο-Ανατολική Συμφωνία, όπου επέτρεψε ουσιαστικά στα Σκόπια να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και να ισχυροποιηθεί ακόμη η παρουσία των Αμερικάνων στην περιοχή και των Ατοϊκών. Δεύτερον, ήταν η συμφωνία την οποία τη διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη στρατηγική συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο με τις ΗΠΑ. Μια συμφωνία που μετατρέπει τη χώρα μας σε προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικάνων Ατοϊκών, διευρύνοντας τη βάση της Σούδας, ακόμη περισσότερο και το σημαντικό ρόλο τον οποίο έχει, δίνοντας νέες βάσεις για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Λάρισα και στο Βόλο για τα ελικόπτερα και τα ντρόνς, καθώς επίσης και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, βάση επισκευής των Αμερικάνικων ελικόπτερων. Από αυτήν την άποψη λοιπόν είναι φανερό το δεύτερο μεγάλο στοιχείο το οποίο υπάρχει. Και το τρίτο στοιχείο είναι βέβαια ότι η κυβέρνηση προώθησε ακόμη περισσότερο την υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών που εξυπηρετούν τα αμερικανοατοϊκά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Από τον ΤΑΠ, ο οποίος θα φέρει το αζέρικο φυσικό αέριο στην κεντρική Ευρώπη, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τον τερματικό σταθμό, από το συνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας για τη δημιουργία βεβαίως του παραδουνάβιου άξονα μεταφοράς φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή ή και σχιστολιθικού που παράγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή βεβαίως η εξέλιξη έρχεται και συνολικότερα και με βάση τη συμφωνία η οποία υπογράφει για τη δημιουργία του αγωγού EastMed ανάμεσα στα τρία κράτη, δηλαδή στο Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελληνική Δημοκρατία. Ένας αγωγός ο οποίος βεβαίως εντάσσει σε αυτές τις λογικές των Αμερικάνων για περιορισμό της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρώσικο φυσικό αέριο και συνολικότερα για συρρήκνωση της παρέμβασης, ενεργειακής αλλά και στρατιωτικής παρέμβασης της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στα πλαίσια αυτά είχαμε, όπως αναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές, το νόμο στην Αμερικάνικη κυβέρνηση, στην Αμερικάνικη Βούλη και η Ρωσία που τον υπέγραψε και ο πρόεδρος Τραμπ για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, το γνωστό νόμο EastMed Act, που επί της ουσίας ο νόμος αυτός δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αναδεικνύει τις προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών στη γειτονιά μας, κύρια σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία και με την Κίνα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο χαρακτηρίζει τη χώρα μας ως πολύτιμο μέλος του ΝΑΤΟ, την Κύπρο στρατηγικό εταίρο και διαμηνύει ότι μαζί με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ
πρέπει να δείξουν την αποφασιστικότητά τους για να αμυνθούν εναντίον των κακόβουλων, όπως τονίζει η επιρροών, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, όπως κακόβουλες επιρροές είναι οι σχεδιασμοί της Ρωσίας αλλά και της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, από τα 13 τμήματα τα οποία περιέχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σχεδόν το σύνολο αναφέρεται στις ρώσικες, στο πώς θα περιοριστεί η ρωσική περιουσία στην ευρύτερη περιοχή και πώς θα αναβαθμιστεί η θέση των ΗΠΑ σε αυτόν. Μάλιστα, θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από το τι προβλέπει το συγκεκριμένος νόμος της Αμερικανών. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, λέει, μπορεί να διατίθεται στο τμήμα 6 βοήθεια για τους ακόλουθους στόχους, για την εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών, όπου μελλοντικοί ηγέτες θα είναι συνδεδεμένοι άμεσα με τα συμφέροντα των ΗΠΑ, εφόσον οι ΗΠΑ θα χρηματοδοτούν την εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών, για την προώθηση της καλύτερης κατανόησης των ΗΠΑ, για την εγκαθίδρυση καλύτερης σχέσης μεταξύ των στρατιωτικών των ΗΠΑ και των στρατιωτικών της χώρας μας, για την ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας και των ικανοτήτων για κοινές επιχειρήσεις στρατιωτικού χαρακτήρα. Θα δοθεί εστίαση στην επαγγελματική στρατιωτική εκπαίδευση, επαγγελματικός στρατός. Να δοθούν δυνατότητα στη χώρα που χρησιμοποιούν τα εθνικά κονδύλια για να λάβουν μειωμένο κόστος άλλη εκπαίδευση και κατάρτιση από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Ακόμη και παροχή βοήθειας για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στη χώρα μας, προβλέπει το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος νόμος των ΗΠΑ για την παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως, σκοπός είναι ακριβώς να προασπιστεί η ασφάλεια των ΗΠΑ και τα ευρύτερα συμφέροντα στην περιοχή, αλλά και οι ενεργειακοί σχεδιασμοί. Από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι η συμφωνία η οποία προωθείται με τη συγκεκριμένη για τον αγωγό EastMed περικλέει και ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή μας. Δίνει πάτημα στην τουρκική επιθετικότητα να οξύνει την επιθετικότητα της απέναντι και της διεκδικής απέναντι στην Ελλάδα, που σημαντικό στοιχείο ήταν η συμφωνία που έκανε η Τουρκία με την κυβέρνηση της Λιβύης για τον καθορισμό της κοινή ζάουζα ανάμεσα στην Τουρκία και στην Λιβύη, που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Εμπλέκουν τη χώρα μας σε νέες αντιπαραθέσεις, ακόμη πιο σοβαρές. Προχωρήσαμε σε μια συμφωνία με το κράτος δολοφόνου στην περιοχή, το Ισραήλ. Και μάλιστα όχι μόνο σε συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας, αλλά και στρατιωτικής συνεργασίας με κοινά γυμνάσια στρατιωτικά. Ένα κράτος δολοφόνου στο οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις απέναντι στους Παλαιστίνους αλλά και συνολικότερα στους αραβικούς λαούς της περιοχής. Και μάλιστα, όταν βγαίνει η ίδια η Παλαιστινιακή Αρχή να δηλώσει ότι η συγκεκριμένη συμφωνία προκαλεί πρόσθετα προβλήματα στην Παλαιστινιακή Αρχή, δηλαδή η συμφωνία για τη δημιουργία του αγωγού EastMed, τονίζοντας με κάθε τρόπο την αντίθεσή της σε αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία για τον αγωγό, που αμφισβητεί δικαιώματα της Παλαιστινιακής Αρχής, του Παλαιστινιακού κράτους, όπως επίσης και ο Λίβανος με αντίστοιχα ζητήματα έχει τοποθετηθεί απέναντι στη συγκεκριμένη συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία γίνεται χωρίς να ανακηρυχθεί η ΑΟΣ της χώρας μας στις περιοχές από όπου θα διέρχεται ο αγωγός. Άρα δηλαδή είναι μια συμφωνία η οποία επί της ουσίας αξιοποιείται για να γίνουν περαιτέρω βήματα στην κατεύθυνση της συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία των ενεργειακών πόρων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή κάτω από την Αμερικανοατοϊκή μπότα. Και από αυτή την άποψη είναι φανερή η στόχευση την οποία έχει συγκεκριμένη σύμβαση, απλά και μόνο να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Αμερικανών και των Ατοϊκών στην ευρύτερη περιοχή. Όμως, πέρα από την προκήρυξη της διάθεσης για να προχωρήσει η συγκεκριμένη σύμβαση για τον αγωγό, ο αγωγός παραμένει στα χαρτιά και ενδεχόμενο να παραμείνει στα χαρτιά ως πρόθεση δηλώσεων, καλή πρόθεση δηλώσεων. Από την άποψη υπάρχουν μια σειρά προβλήματα στο να κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος αγωγός.
Και βέβαια το πρώτο πρόβλημα είναι μια ανακήρυξη ΑΟΣ. Άρα δεν είναι καθορισμένα οι χώροι από τις οποίες θα διέλθει ο ΑΟΣ, σε ποιον ανήκουν. Άρα υπάρχει αμφισβήτηση. Δεύτερον, τα πολύ σημαντικά τεχνικά προβλήματα που έχει η κατασκευή του αγωγού, μια και θα πρέπει να διέλθει από πολύ υψηλά βάθη, 3.000 χιλιόμετρων από τη θάλασσα, για να δημιουργηθεί. Το τρίτο στοιχείο είναι το πολύ ακριβό τίμημα το οποίο έχει η κατασκευή του συγκεκριμένου αγωγού, από 7 έως 11 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται, χωρίς διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το τέταρτο στοιχείο είναι τι θα μεταφέρει αυτός ο αγωγός. Τι θα μεταφέρει ο συγκεκριμένος αγωγός. Φυσικό αέριο από πού θα μεταφέρει. Όταν εδώ πέρα υπάρχουν αντικρουόμενοι σχεδιασμοί. Παράδειγμα η Αίγυπτος, η οποία έχει πολύ μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην περιοχή, έχει 2 σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου. Άρα προτιμά το δικό της φυσικό αέριο να διοχετεύεται μέσα από τους σταθμούς υγροποίησης. Δεύτερο στοιχείο, πέρα από την πρόθεση της κυβέρνησης του Ισραήλ και του Νετανιάχου προσωπικά, υπάρχουν αντίθετες προτεραιότητες στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στο Ισραήλ και που έχουν ξεκινήσει την εκμετάλλευσή τους. Και γιατί κάποιοι θέλουν να δημιουργηθεί ο αγωγός που θα μεταφέρει χερσαία το φυσικό αέριο από το Ισραήλ μέσω Τουρκίας για να συναντηθεί με τους υπόλοιπους αγωγούς, γιατί είναι πολύ πιο φθηνή ως λύση, ή ακόμη και δηλώσεις τις οποίες έκαναν οι εταιρείες που συνεκμεταλλεύονται το μεγαλύτερο κοίτασμα του Ισραήλ, το Λεβιάθαν. Πρόσφατη τοποθέτηση, όπως την περιγράφει ο κύριος Λαντάου, ο επικεφαλής μία από τις 3 εταιρείες που έχουν ποσοστό στο κοίτασμα Λεβιάθαν, όπου σχεδιασμός, λέει, είναι της κοινοπραξίας αυτής η δημιουργία πλωτού σταθμού υγροποιημένου αερίου για την εξαγωγή των κοιτασμάτων από το Λεβιάθαν. Μια εντελώς δηλαδή διαφορετική προτεραιότητα. Άρα τι φυσικό αέριο θα αξιοποιήσει ο συγκεκριμένος αγωγός, αν και εφόσον γίνει. Αντίστοιχα, υπάρχουν σκέψεις και στην ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία για τη δημιουργία σταθμού υγροποιημένου αερίου στο Βασιλικό που αμφισβητεί την λειτουργία του αγωγού. Ή και οι δηλώσεις των βασικών εταιρείων που εκμεταλλεύονται οικόπεδα στην Κυπριακή ΑΟΣ, όπως είναι της Ένιθ Οτέλ και της Έξον Μόμπιλ, ότι προτιμούν την υγροποίηση είτε μέσω δικού του σταθμού υγροποίησης πλωτού, είτε υγροποιώντας το φυσικό αέριο που θα βγάλουν από τα κοιτάσματα που εκμεταλλεύονται στην Αίγυπτο στους σταθμούς υγροποίησης. Άρα για ποια κοιτάσματα μιλάμε επί της ουσίας θα αξιοποιήσει ο συγκεκριμένος σταθμός. Και το τέταρτο στοιχείο βεβαίως είναι η στάση της Ιταλίας, που μπορεί να περιγράφεται ως εταίρος, αλλά δεν υπάρχει καμία υπογραφή. Και μάλιστα υπάρχουν και αντικρουόμενες πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά με τη στάση της απέναντι στον αγωγό. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι στα χαρτιά, είναι ένα σχέδιο το οποίο επί της ουσίας αποτελεί προάγγελο όξυνσης της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, δίνει πάτημα στην τουρκική επιθετικότητα να κλιμακώσει απέναντι στις διεκδικήσεις απέναντι στην Ελλάδα και ουσιαστικά εμπλέκει τη χώρα μας όλο και περισσότερο στο κουβάρι των ανταγωνισμών. Το τέταρτο στοιχείο για την αντίθεσή μας στο συγκεκριμένο αγωγό είναι ακριβώς ότι ακόμη και αν δημιουργηθεί ο συγκεκριμένος αγωγός δεν θα υπάρχουν ωφέλη για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα, για φτηνό φυσικό αέριο, για φτηνή ενέργεια. Δεν θα απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια. Άλλωστε είδαμε ότι η δημιουργία του ΤΑΠ κάθε άλλο παρά αντιμετώπισε τέτοιου είδους ζητήματα, για παράδειγμα. Όπως επίσης και στους λάτρεις ότι κατοχυρώνεται ακόμη περισσότερο η ασφάλεια της χώρας μας από πιθανούν κινδύνους και διεκδικήσεις. Ας δούμε μόνο το παράδειγμα της Συρίας στην περιοχή, της Κύπρου όπου παρεμβαίνει κατεχόμενη, γιατί βεβαίως τα αμερικάνικα στρατεύματα, το ναυτικό και οι βάσεις προασπίζονται τα συμφέροντα των πολυεθνικών τους
και όχι τα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε ποιας χώρας. Αντίθετα, αμφισβητούν τα συγκεκριμένα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλάζουν σύνορα μόνο και μόνο για να πετύχουν τους στόχους. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο παράγοντας ασφάλειας δεν αποτελεί, αλλά αντίθετα κλιμακώνει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια στην περιοχή. Και επί της ουσίας, είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη επιλογή η οποία γίνεται είναι μια επιλογή που εξυπηρετεί τις πολυεθνικές, που στηρίζει τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων στη χώρα μας. Άλλωστε, αυτά τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων αποτελούν και τη βάση που καθορίζει τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές, ανεξάρτητα κυβέρνησης, τόσο όσον αφορά το εσωτερικό, αντιμετώπιση της κρίσης και καπιταλιστική ανάκαμψη, όσο βεβαίως και τις διεθνείς σχέσεις στα πλαίσια της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης, που αποτελεί ακριβώς την άλλη όψη του νομίσματος της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη χώρα μας, που επί της ουσίας έχει ως δεδομένη αυτή η γεωστρατηγική αναβάθμιση όχι τη βελτίωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας, αλλά να μπορέσουν οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι να έχουν μεγαλύτερη παρουσία, οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή, να αρπάξουν και αυτοί κάποιοι από το κομμάτι της Λίας και του Πιάτσικο που κάνουν οι μεγάλες πολυεθνικές. Και από αυτή την άποψη, τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, επιβεβαιώνοντας αυτό το οποίο είπα στην αρχή, ότι είμαστε αντίθετοι με το συγκεκριμένο αγωγό και τη σύμβαση, γιατί ακριβώς θα επιφέρει μόνο νέους κινδύνους στην περιοχή και στους λαούς της περιοχής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και το ΚΚΕ εκφράζει την οξύτατη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη σύμβαση.